Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 28 Μαρτίου, και αρχίζει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Πεσμένη η κίνηση στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης. Οι καταναλωτές ψωνίζουν τα απολύτως απαραίτητα και περιορίζουν τα έξοδα. Σε απόγνωση οι επαγγελματίες λόγω του μεγάλου κόστους παραγωγής. Το πετρέλαιο καίει τους ταξιτζίδες. 600 ευρώ παραπάνω το κόστος σε έναν μήνα. Τα βράδια στις καθημερινές, η Θεσσαλονίκη θυμίζει νεκρή πόλη. Το ακούραστο βελόνι έκανε πράξη την υπόσχεσή του. Σκουφάκια, κουβέρτες και πετσέτες για τα προσφυγόπουλα της Ουκρανίας. Οι μοδίστρες αγάπης βοηθούν ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η Μαριούπολη είναι και επισήμως σε ρωσικά χέρια. Ο δήμαρχος της πόλης, αφού ζήτησε την πλήρη απομάκρυνση των αμάχων, μιλώντας στο CNN, ανέφερε: «Δυστυχώς σήμερα βρισκόμαστε στα χέρια των κατακτητών». Το CNN μετέδωσε ότι δεν είναι σαφές εάν υπήρχαν ακόμη ενεργές μάχες εντός πόλης. Στον αντίποδα, ο δήμαρχος του Ιρπίν, πόλης κοντά στο Κίεβο, δήλωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της πόλης. Στις συνομιλίες για την εξέβρεση λύσης αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, λέγοντας ότι εξακολουθεί να βλέπει ότι υπάρχει πιθανότητα για μια συμφωνία, επειδή υπάρχει κατανόηση, όπως είπε, των χονδροειδών λαθών των δυτικών εταίρων. Έχουμε συμφέρον αυτές οι συνομιλίες να έχουν επιτυχή έκβαση. Ένα αποτέλεσμα που θα ικανοποιήσει τους βασικούς μας στόχους, πρόσθεσε ο κύριος Λαυρόφ, και απαρίθμησε τα αιτήματα που σκοπεύει να θέσει η Μόσχα, όπως η αποστρατικοποίηση και η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, αιτήματα που έχουν εμποδίσει και την πρόοδο ως τώρα. Οι συνομιλίες στην Τουρκία θα ξεκινήσουν στις 10 αύριο το πρωί, μετέδωσε το ειδησογραφικό πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο τον Ουκρανό διαπραγματευτή David Arachamiya. Οι συνομιλίες δεν είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να επιτρέψουν τη συμμετοχή των προέδρων των δύο χωρών, είπε ο Σεργέι Λαυρόφ. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι οι σχέσεις Μόσχας-Πεκίνου είναι στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ. Ξεπέρασαν εντωμεταξύ τις 15.000 οι Ουκρανοί πρόσφυγες στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων οι 4.731 είναι ανήλικοι. Σύμφωνα με στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μόνο το περασμένο 24ωρο στην Ελλάδα εισήλθαν 294 Ουκρανοί πρόσφυγες, από τους οποίους οι 62 ανήλικοι. Στα ενεργειακά τώρα, η ομάδα των G7 συμφώνησε να απορρίψει την απέτηση Πούτιν να πληρώνουν σε ρούβλια για το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτό δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Ενέργειας. Σχολιάζοντας τη δήλωση του Γερμανού Υπουργού, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσίας, Ιβάν Αμπράμοφ, σημείωσε ότι η άρνηση θα οδηγήσει σίγουρα σε διακοπή της παροχής φυσικού αερίου. Σε διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, εξετάστηκε η λειτουργία της αγοράς, η επισιτιστική επάρκεια της χώρας, τα διεθνή δεδομένα στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων, τα εφόδια, η ενέργεια και πώς επηρεάζουν το κόστος παραγωγής. Επιβεβαιώθηκε η ομαλή ροή της αγοράς και η λειτουργία των παραγόντων της εμποδιαστικής αλυσίδας. Για το ίδιο θέμα, υπήρξαν διαβεβαιώσεις το μεσημέρι και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος παράλληλα τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά το θέμα. Στη χώρα μας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο σοβαρό πρόβλημα επάρκειας βασικών αγαθών. Παρ' όλα αυτά, προετοιμάστηκε και όπως γνωρίζετε θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων Υπουργείων για να εξετάσουμε το ζήτημα αυτό. Σημειώνεται ότι με διάταξη που έχει ψηφιστεί θεσπίστηκε η υποχρέωση καταγραφής των αποθεμάτων σε 7 πολύ σημαντικές κατηγορίες προϊόντων. Πέραν από την ενημέρωση που πρέπει να υπάρχει κεντρικά για τα αποθέματα της χώρας, το μέτρο αυτό αποτελεί και μια πρόσθετη δικλίδα για την αποτροπή φαινομένων κερδοσκοπίας. Εμπόδιο σε απόπειρες κερδοσκοπίες αποτελούν και οι έλεγχοι που γίνονται καθημερινά από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που αξιοποιούν για το σκοπό αυτό όλα τα θεσμικά εργαλεία που έχουμε διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια. Και ιδιαίτερα τη ρύθμιση για τον κόφτησα κέρδη σε μια σειρά από προϊόντα σε σχέση με τα περιθώρια κέρδους που υπήρχαν στα ίδια προϊόντα τον περασμένο Σεπτέμβριο. Στην ίδια κατεύθυνση, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, σχεδιάζεται η φορολόγηση με 90% των όποιων υπερκερδών εταιριών ενέργειας.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συγκεντρώνει ήδη τα σχετικά στοιχεία, προκειμένου να καταρτήσει αλλά και να υποβάλει σχετικό πόρισμα. Όποια οικονομικά μέτρα η κυβέρνηση είχε να ανακοινώσει για τη στήριξη των εισοδημάτων και για το μετριασμό των επιπτώσεων της ακρίβειας στους πολίτες, θα έχουμε ανακοινώσει. Σταθμίζουμε συνεχώς τα γεγονότα. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές γιατί δεν προκρίνουμε την αξιοποίηση φορολογικών εργαλείων στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ανατιμήσεων και με αυτή την πολιτική ενίσχυση των πιο ευάλωτων, τα αποτελέσματά τους σε επόμενες εβδομάδες αρχίσουν να τα βλέπουν στην τσέπη τους οι πολίτες που θα εισπράξουν τα μέτρα αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με την οριζόντια στήριξη σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, με την στήριξη που θα επιφέρει μείωση για μια πολύ μεγάλη περίμετρο συμπολιτών μας στις τιμές των καυσίμων και βέβαια με τη συνέχιση μιας πολιτικής που βγάζει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές από τις πλάτες των πολιτών, συνεχίζουμε καθημερινά να δίνουμε τη μάχη προσπαθώντας να μετριάσουμε τις επιπτώσεις των διεθνών ανατιμήσεων. Στην ενεργειακή κρίση και στην ακρίβεια μένουμε. Ο συνάδελφος Δημήτρης Διαμαντίδης μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Γυρίσαμε με άδειες βαλίτσες από τις Βρυξέλλες. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν νομίζω ότι πήραμε κάτι επί του παρόντος τουλάχιστον. Νομίζω ότι αυτή η σύνοδος κορυφής δεν επιφύλαξε κάποιες θετικές εκπλήξεις για την Ελλάδα, διότι πολύ απλά, αν εξαιρέσει κανείς το γεγονός ότι κάποιες από τις ελληνικές προτάσεις θα εξεταστούν από την Κομισιόν και η Κομισιόν το Μάιο θα παρουσιάσει ένα... Δεν σε ακούω, Δημήτρη. Ναι, έλεγα τώρα λοιπόν ακούω, ναι. Ότι... Μας διέκοψε. Έλεγα λοιπόν... Ναι, έλεγα λοιπόν ότι θα εξεταστούν μια σειρά από προτάσεις από την Κομισιόν και αυτές οι προτάσεις δεν θα έχουν υποχρεωτικό δεσμευτικό χαρακτήρα, θα έχουν εθελοντικό, θα παρουσιαστούν το Μάιο και κάτι εκεί μέσα αφορά και τα ελληνικά αιτήματα. Ναι. Εννοείς δηλαδή λοιπόν, ότι θα δοθεί ίσως ένα μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων σε εθνικό επίπεδο? Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο να γίνεται. Δηλαδή το μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων. Το μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων δόθηκε στους Ισπανούς και στους Πορτογάλους. Ναι. Δεν κάτι ανάλογο δεν θα υπάρξει γενικότερα? Δεν νομίζω. Ούτε, ούτε λεφτά. Ούτε χρήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα τα οποία να προστίθενται ενδεχομένως σε κονδύλια τα οποία ήδη υφίστανται. Εκείνο το οποίο υπάρχει, που δεν αφορά όμως μόνο την Ελλάδα, είναι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε ότι βέβαια η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προμήθεια 15 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι τέλος του έτους είναι μια συμφωνία η οποία καλύπτει ένα κλάσμα μόνο των ρωσικών εισαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Επίσης, να πούμε ότι η Ελλάδα δεν έχει αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για να μπορέσει να διαχειριστεί μεγαλύτερες ποσότητες εισαγωγής φυσικού αερίου. Δεν έχει γενικώς αποθηκευτικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου η Ελλάδα. Mm-hmm. Θα τις αναζητήσει αυτές τις εγκαταστάσεις σε άλλες χώρες γειτονικές, όπως είναι η Ιταλία ή η Βουλγαρία. Ναι. Μιλάμε για ένα διαχρονικό κενό και ένα διαχρονικό πρόβλημα στην ελληνική ενεργειακή πολιτική. Επιξύλου κρεμάμενοι είμαστε δηλαδή. Θα έλεγα ότι ζητήματα όπως η ανακάλυψη και εμπορική εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογοναθράκων, φυσικού αερίου, η αποθήκευση, οι υποδομές αποθήκευσης φυσικού αερίου και ενδεχομένως και ένα δεύτερο installation, δηλαδή μια δεύτερη υποδομή για υγροποιημένο φυσικό αερίο, που από ό,τι φαίνεται αυτή η δεύτερη υποδομή, η πρώτη είναι στη Ρεβιθούσα, η δεύτερη τελικώς θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά όλα η χώρα τα συζητά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα. Ενδεικτικά να σας πω ότι η περίφημη υποθαλάσσια υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου στο εξαντλημένο κοίτασμα φυσικού αερίου της Νότιας Καβάλας, στον κόλπο του Πρίνου, είναι μια ιστορία η οποία χρονολογείται το 2010. Το 2011 ο τότε υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, με την ομάδα του στο Υπουργείο, είχε φέρει ένα σχετικό πόρισμα
και επιχειρήθηκε τότε να υπάρξει μια διαδικασία εκμετάλλευσης αυτού του υπόγειου ταμιευτήρα, ο οποίος να πούμε ότι είχε φυσικό αέριο από τη μαμά φύση. Ναι. Αυτό αξιοποιήθηκε από τις εταιρείες, τις εκάστοτε εταιρείες που διαχειρίζονταν τα πετρέλαια του κόλπου της Καβάλας. Άδειασε αυτός ο ταμιευτήρας και έχουμε τη δυνατότητα να εισπιέσουμε ξανά μέσα φυσικό αέριο. Αυτό είναι ο υπόγειος ταμιευτήρας. Ναι. Είναι ένα δώρο της φύσης. Λοιπόν, εδώ και πάνω από μια δεκαετία οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έκαναν απολύτως τίποτε. Το δώσανε από ένα σημείο και μετά στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο να φανταστείτε ότι ακόμα έχει την όλη επένδυση σε φάση διαγωνισμού και διαβούλευσης. Mm-hmm. Και έχουμε 2022. Και ενώ αποφασίσαμε να κλείσουμε τον Λιγνίτη και να περάσουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή αέρα και ήλιο, με ενδιάμεσο σταθμό το φυσικό αέριο, το οποίο δεν είναι δικό μας, αλλά το εισάγουμε όλο, βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση και είμαστε επί ξύλου κρεμάμενοι τώρα και παρακαλάμε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ναι, επί της ουσίας αυτό γίνεται. Έτσι και αλλιώς θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Ελλάδα, αν αποφασίσει ακόμη και αύριο το πρωί και βάλει ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί και αποφασισμένοι να κυνηγήσουν την δυνατότητα αξιοποίησης και κοιτασμάτων φυσικού αερίου που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, π.χ. στο κατάκολο της Ηλίας, εκεί υπάρχει διαπιστωμένο κοίτασμα, και σε άλλες περιοχές της χώρας, ακόμα λοιπόν και αύριο το πρωί να προχωρούσε αυτή η ιστορία, θα χρειαζόταν ένα ικανό χρονικό διάστημα κάποιων ετών προκειμένου να υπήρχε εμπορική αξιοποίηση αυτών των κοιτασμάτων. Δεν συζητώ για κοιτάσματα σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε θαλάσσιους χώρους με μεγάλα βάθη και γενικότερα απαιτούν μεγάλη επένδυση. Εκεί το χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, επειδή η Ελλάδα είναι γνωστό ότι είναι μια χώρα που πρέπει να πάθει για να μάθει, αυτό το έχουμε μάθει εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την εποχή του 2009-2010 με τα μνημόνια, ακόμα και έτσι το να κουνηθούν λίγο τα νερά και τα μυαλά, εγώ θα έλεγα, των Ελλήνων κυβερνώντων, και δεν το περιορίζω μόνο η σημερινή κυβέρνηση, τις παίρνει μπάλα όλες τις κυβερνήσεις και τις προηγούμενες και πιθανότητα και κάποιες από τις επόμενες. Καλό είναι. Κέρδος είναι ακριβώς. Ναι. Φοβάσαι τον τίτλο «Επισιτιστική κρίση» ή είναι πομπόδης και είναι για να γράφουμε οι δημοσιογράφοι και να κάνουν εντύπωση μερικοί πολιτικοί? Έχει ουσία, έχει περιεχόμενο? Δεν φοβάμαι επισιτιστική κρίση. Φοβάμαι τα ακριβά τρόφιμα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα υπάρχουν ελλείψεις. Θεωρώ όμως ότι θα υπάρχει αδυναμία αγοράς από τον καταναλωτή. Ακριβώς. Δηλαδή θα υπάρχει διαθεσιμότητα τροφίμων, θα υπάρχει διαθεσιμότητα πρώτων υλών, αλλά θα είναι ακριβές και ακριβά τα τρόφιμα. Mm-hmm. Και θα είναι και ακριβή η ενέργεια. Φοβάμαι λοιπόν τη δημιουργία μιας νέας γενιάς φτωχών ή πτωχών, αν θέλετε, στην Ελλάδα, οι οποίοι είτε επειδή δεν έχουν χρήματα να ζεστάνουν το σπίτι τους, είτε επειδή δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος, είτε επειδή αναγκάζονται να περικόψουν ακόμη και τα χρειώδη αγαθά πρώτης ανάγκης, ζορίζονται πάρα πολύ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα ζωής τους και για τις, αν θέλετε, τη θέση τους μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Mm-hmm. Τα πρόστιμα που επιβάλλει το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι έλεγχοι οι οποίοι υποτίθεται βάσει δηλώσεων των αρμόδιων υπουργών είναι εντατικοί και οι καμπάνες θα πέφτουν κατά συρροή, έχουν αξία? Ακούμε πάρα πολλούς στην αγορά, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, λένε δεν πειράζει, ας πέσει και κανένα πρόστιμο, αν η εσκροκέρδια πάει σύννεφο για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, το να φας και ένα πρόστιμο, δεν βαριέσαι, πάλι κέρδος έχεις συνολικά. Προφανώς αυτή είναι μια λογική την οποία ακολουθούν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να παρανομούν και το πολύ πολύ σου λέει να πέσει ένα πρόστιμο, θα το πληρώσουμε και η ζωή συνεχίζεται. Εν πάση περιπτώσει, επειδή όντως ακούγονται κάποια μεγάλα ποσά το τελευταίο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι οι αλυσίδες στις οποίες πέφτουν αυτά τα ποσά έχουν να τα πληρώσουν τα χρήματα αυτά και δεν θα προβληματιστούν ιδιαίτερα από τα συγκεκριμένα ποσά. Πέρα όμως από αυτό, το οποίο είναι μια φιλολογικού τύπου παρατήρηση, οι έλεγχοι καλό είναι που γίνονται και καλό είναι και να ενταθούν οι έλεγχοι.
Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η ελληνική αγορά γενικότερα δεν είναι μια αγορά ρυθμισμένη. Είναι μια αγορά στην οποία υπάρχει αρκετός αέρας και αρκετό μπάτε σκύλια λέστη και αλεστικά μη δίνεται. Υπάρχουν μονοπωλιακές καταστάσεις. Υπάρχει, όπως διαπιστώσατε, από το κομμάτι της ενέργειας ασυδοσία. Δεν είναι μόνο εισαγόμενη η ακρίβεια στο κομμάτι της ενέργειας επειδή υπάρχουν έξω ακριβές τιμές στο φυσικό αέριο, ούτε είναι επειδή ακολουθούμε όλοι μαζί ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για την ενέργεια και δεν μπορούμε εύκολα να το παραβούμε. Είναι και γιατί υπάρχουν δισκαψίες και αγκυλώσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας. Παραδείγματος χάρη να σας πω ότι το γεγονός ότι μέσα από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας πληρώνονται και άλλα πράγματα, καθιστώντας πάρα πολύ δύσκολο για έναν καταναλωτή να καταλάβει τι πληρώνει ή να ξεχωρίσει τι πληρώνει και να επικεντρωθεί στο ένα ή στο άλλο κόστος. Αυτά είναι ελληνικά εφευρήματα. Mm-hmm. Δεν είναι ότι είναι έτσι σε όλη την Ευρώπη. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν ζητήματα λειτουργίας της αγοράς. Καλά κάνει το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και κάνει τους ελέγχους. Θα πρέπει να διασφαλιστεί κάτι τελευταίο, Σάκη, ότι αυτά που ανεβαίνουν προς τα πάνω και έχουν ανέβει πάρα πολλά πράγματα, όταν θα αρχίσει με το καλό η κατιούσα πορεία, θα κατέβουν κιόλας. Ναι, στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα ή τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Μακάρι, ναι, μακάρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Να πάμε στις λαϊκές τώρα. Ανεπανόρθωτα πλήγματα δέχονται καθημερινά οι λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης εξαιτίας του πρωτοφανού σχήματος ακρίβειας που σαρώνει τη χώρα. Έτσι λοιπόν η κίνηση το τελευταίο διάστημα μειώνεται δραματικά, ενώ όσοι αποφασίζουν να κάνουν τα ψώνια τους στη λαϊκή αρκούνται στα απολύτως απαραίτητα. Το αποτέλεσμα είναι οι τζίροι των παραγωγών να συρρυκνώνονται επικίνδυνα. Μάλιστα, όπως οι ίδιοι λένε, έχουν να αντιμετωπίσουν και το υψηλότατο κόστος παραγωγής, το οποίο έχει υπερδιπλασιαστεί. Ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας σαρώνει κυριολεκτικά όλη τη χώρα, με τις λαϊκές αγορές να πλήττονται ανεπανόρθωτα, ενώ όπως είναι φυσικό και οι καταναλωτές πληρώνουν το μάρμαρο, με την τσέπη και το πορτοφόλι τους να αδειάζουν εν ρηπείο οφθαλμού, αφού οι τιμές εκτοξεύονται καθημερινά στα ύψη. Η εικόνα που παρουσιάζουν οι λαϊκές αγορές δεν είναι αυτή που έχουμε συνηθίσει όταν δημιουργούνταν το αδιαχώρητο. Πλέον η κατάσταση άλλαξε άρδιν και η κίνηση μειώθηκε δραματικά. Αυτή τη στιγμή η κίνηση γενικότερα στη λαϊκή είναι πάρα πολύ πεσμένη, γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα, μείωσε πάρα πολύ τις ποσότητες, οπότε η κίνηση είναι περιορισμένη. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια σχετική ανατίμηση, αδικαιολόγητη κατά την άποψή μου. Όσον αφορά βεβαίως τις λαϊκές, δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά γενικότερα, εάν πας στην αγορά, οπωσδήποτε τα ψώνια έχουν ακριβήνει. Έχουν ανεβεί τιμές αδικαιολόγητα. Αποτέλεσμα της μειωμένης κίνησης είναι οι τζίροι των παραγωγών στις λαϊκές αγορές να κατρακυλούν επικίνδυνα, αφού όχι μόνο βλέπουν τον πελάτη με το κιάλι, αλλά και στις περισσότερες περιπτώσεις οι καταναλωτές δεν κάνουν τις πατάλες του παρελθόντος, αλλά κάνουν γενναίες περικοπές στα ψώνια τους και αρκούνται στα απολύτως απαραίτητα. Βλέπετε, έλλειψη χρημάτων, στάση εμπορίου. Οι τζίροι μας είναι πεσμένοι. Δηλαδή, η άλλη που έπαιρνε ένα κιλό μαρούλια θα πάρει μισό κιλό. Εδώ μας ζητάνε να κόψουμε ένα λάχανο στη μέση γιατί είναι μεγάλο. Παίρνει 2-3 καροτάκια, δεν θα πάρει ένα κιλό. Και τα έξοδα τα δικά μας τρέχουν. Έτσι θα έχουμε και εμείς σοβαρό πρόβλημα από εδώ και πέρα. Ακρίβεια παντού υπάρχει. Παντού υπάρχει ακρίβεια. Εσείς περιορίζετε τα έξοδα, τι προσπαθείτε? Φυσικά περιορίζω. Κοιτάζω να πάρω, αντί να πάρω 2 κιλά, κοιτάζω να πάρω 1,5 κιλό, 1 κιλό. Αυτό είναι. Το πορτοφόλι δεν αντέχει. Φυσικά και δεν αντέχει. Αντέχει, δεν αντέχει. Σαφώς, βεβαίως. Όταν υπάρχει αύξηση στις τιμές, λογικό είναι να κάνεις περικοπές. Εκεί που θα πάρεις 1,5 κιλό, παίρνεις ένα. Μπορεί στις λαϊκές αγορές να υπάρχει επάρκεια αγαθών σε φρούτα και λαχανικά, όμως αρκετά προϊόντα έχουν τσιμπήσει στις τιμές τους, κάτι το οποίο κρατά τους καταναλωτές επιφυλακτικούς. Πολλοί είναι εκείνοι που κοιτούν τους πάγκους, όμως λίγοι είναι τελικά αυτοί που ψωνίζουν. Οι τιμές βεβαίως είναι λίγο ακριβές στα προκευτικά. Λόγω της καταστάσεως. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλος τρόπος για να μειωθούν οι τιμές. Διότι και η παραγωγή της Ελλάδος είναι μειωμένες οι παραγωγές,
αφενός. Και αφετέρου λοιπόν το κοστολόγιο με τα φορές, καύσιμα, πράγματα ανεβαίνει. Σε φρούτα και σε λαχανικά υπάρχει επάρκεια προϊόντων. Κάποια είδη βέβαια τα οποία έρχονται από την Κρήτη, όπως είναι ντομάτες, μελιτζάνες, πιπέρια, κολοκύθια, και λόγω είναι εκτός εποχής και με τις ζημιές που πάθανε, αλλά και λόγω των κομίστρων είναι λίγο τσιμπημένα, κατά 20-30%. Σύμφωνα με όσα μας μεταφέρει ο πρόεδρος των παραγωγών λαϊκών αγορών νομού Θεσσαλονίκης, Γιώργος Λαβιδάς, οι παραγωγοί της Μακεδονίας έχουν καλλιεργήσει τα προϊόντα τους με το παλιό κόστος παραγωγής. Από εδώ και πέρα όμως, επειδή το κόστος παραγωγής υπερδιπλασιάστηκε στα λιπάσματα, τα φάρμακα και τα σπορικά, τα επόμενα προϊόντα που θα παράγουν θα έχουν διαφορετική τιμή, σαφώς ανεβασμένη σε σχέση με τις τωρινές. Είμαστε προβληματισμένοι πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρουμε τι ποσότητες να καλλιεργήσουμε, μιας και το κόστος είναι μεγάλο. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει η πολιτεία, τον πρωτογενή τομέα, να δώσει βάση για να μην υπάρχει και έλλειψη στα προϊόντα και αναγκαστούμε να εισάγουμε από άλλες χώρες. Η ενεργειακή κρίση είναι προφανές ότι έχει επηρεάσει απόλυτα την αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών. Και αυτή τη στιγμή, όπως επισήμανε ο κ. Λαβιδάς, είναι άγνωστο πότε θα επανέλθει η κανονικότητα, με τους παραγωγούς να βλέπουν ότι έχουν μπροστά τους μία δύσκολη περίοδο από την οποία πρέπει να βγουν αλόβητοι και να επιβιώσουν οικονομικά. Το πετρέλαιο καίει τους ταξιτζίδες. Η ραγδαία αύξηση στην τιμή του επιβαρύνει σημαντικά τους αυτοκινητιστές. Η οικονομική αιμορραγία αγγίζει ακόμη και τα 600 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, όπως δηλώνουν γεμάτη απογοήτευση, η πόλη, ειδικά τα βράδια στις καθημερινές, είναι έρημη, με την κίνηση να έχει μειωθεί στο ελάχιστο και τους τζίρους να κατρακυλούν. Για τον λόγο αυτό, οι πιάτσες είναι μονίμως γεμάτες, αφού κανείς δεν θέλει να ξοδεύει άσκοπα τα καύσιμά του για χιλιόμετρα χωρίς πελατεία. Σε αδιέξοδο και απόγνωση βρίσκονται οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι βλέπουν καθημερινά την κίνηση να μειώνεται δραματικά και τα καύσιμα αντιθέτως να παίρνουν την ανηφόρα, χωρίς κανείς να μπορεί να πει με βεβαιότητα πού θα σταματήσουν. Μάλιστα, οι οικονομικές επιπτώσεις για τους αυτοκινητιστές είναι βαρύτατες από τις μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ενώ η οικονομική αιμορραγία σε μηνιαία βάση είναι περίπου όσοι και το μηνιάτικο ενός οδηγού ταξί. 600 τα οποία βγαίνουν από το παντελόνι μας. Όταν δουλεύουν δύο βάρδιες, γιατί το έχουμε ένα 12ωρο, συνήθως έτσι είναι οι περισσότεροι, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε γύρω στα 10 ευρώ διαφορά, βάζαμε γύρω στα 15 ευρώ πετρέλαιο και τώρα βάζουμε γύρω στα 25. Έτσι. Και δυστυχώς, αυτή δεν είναι η μόνη επιβάρυνση, καθώς όλα τα υλικά συντήρησης του αυτοκινήτου συνδέονται άρρηκτα με τις τιμές των καυσίμων. Τα λάδια της μηχανής, τα φίλτρα, ακόμη και τα ελαστικά, όλα έχουν ακριβήνει στο μέγιστο βαθμό. Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι αυτοκινητιστές ταξί, τις τελευταίες εβδομάδες οι πιάτσες έχουν γεμίσει και πάλι με τα νεκρά χιλιόμετρα, αυτά δηλαδή τα οποία γίνονται χωρίς πελάτη, να έχουν εκμηδενιστεί, αφού το κόστος για αυτούς είναι δυσβάσταχτο και δεν τους συμφέρει. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύαμε έχει αλλάξει. Να το ρίξω στην τύχη και να αρχίσω να κάνω γύρω-γύρω μέσα στην πόλη 20 χιλιόμετρα, άμα θα κάνω, θα θέλω 4 ευρώ πετρέλαιο. Και μπορεί να ξοδέψω 4 και να μην πάρω τίποτα. Οπότε γι' αυτό βλέπετε να συρρυκνώνονται τα αυτοκίνητα στις πιάτσες και προσπαθούμε τέλος πάντων με όσο το δυνατόν λιγότερο καύσιμο να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Πέρα από την αύξηση του κόστους καυσίμου, τον τελευταίο καιρό έχει μειωθεί δραματικά και η δουλειά, με τον κόσμο να έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την ακρίβεια σε βασικά αγαθά και κυρίως από το κόστος θέρμανσης. Τα βράδια, τις καθημερινές, η συμπρωτεύουσα θυμίζει κυριολεκτικά πόλη φάντασμα, με την κίνηση να είναι ελάχιστη και μόνο Παρασκευές και Σάββατα αλλάζει κάπως καλύτερα το σκηνικό. Όπως λένε οι ταξιτζίδες, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν θα μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα και να επιβιώσουν. Φαίνεται ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα, περνάει δύσκολα και φαίνεται και στην πόλη μας. Δηλαδή τώρα μια μεγαλούπολη όπως είμαστε εμείς και μετά τις 10 η ώρα να μην κυκλοφορεί η ψυχή, μα περιμένουμε μια Παρασκευή, ένα Σάββατο να κινηθεί λίγο η νεολαία και οι φοιτητές που έχει η πόλη μας. Δεν βγαίνει έτσι. Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν περιληφθεί στο πακέτο των μέτρων τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον κύριο Καρατάκη, το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό. Όπως αναφέρει, θα πάρουν τον Απρίλιο 200 ευρώ ανά εκμεταλλευτή του οχήματος, δηλαδή το πολύ 400 ευρώ ανά όχημα, όταν το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου θα έχουν πληρώσει περίπου 1.200 ευρώ παραπάνω. Βγήκε ένα κονδύλι για Μάρτιο-Απρίλιο. 200 ευρώ. Το καύσιμο είναι ακριβό όλο τον Μάρτιο. Βάλε και τον Απρίλιο, ώστε μένουν. Δηλαδή από 100 ευρώ το μήνα είναι χρήματα στα οποία δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοιες τακτικές. Να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση, ούτως ώστε να μην ούτε και το κράτος
να δίνει τέλος πάντων, ας μην πω ότι είναι ψίχουλα, αλλά να βρούμε μία λύση πώς μπορούμε να επιβιώσουμε, ούτως ώστε να μην χρειάζονται και αυτά. Οι αυτοκινητιστές ζητούν πιο γενναία μέτρα για να μπορέσουν να αντέξουν σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Σωματείου Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσαλονίκης, ο Ερμής, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Αν όχι για όλο τον κόσμο, έστω για τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές. Μπορεί επίσης, όπως δηλώνει, να μειωθεί και ο ΦΠΑ. Αλλά για μας δεν είναι όλα νούμερα. Για μας είναι η καθημερινότητα, είναι η επιβίωσή μας. Προσπαθούμε, χωρίς να πονέσει ο κόσμος, να κάνουμε ό,τι το είναι δυνατόν καλύτερο, ώστε και εμείς να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Ο κύριος Καρατάκης σημειώνει ότι ως έσχατη λύση θα ήταν να αυξηθεί το κόμιστρο, το οποίο είναι σταθερό εδώ και 14 χρόνια. Κάτι το οποίο όμως δεν το θέλουν οι αυτοκινητιστές ταξί, αλλά ούτε και ο κόσμος, ο οποίος υποφέρει από τις πολλές υποχρεώσεις και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να έχει άλλη μια οικονομική επιβάρυνση να αντιμετωπίσει. Στους κτηνοτρόφους τώρα, ο Στέλιος Βογιατζής μαζί μας, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών. Καλή εβδομάδα, κύριε Βογιατζή. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Να πάμε λίγο να μιλήσουμε με αριθμούς, γιατί έτσι καταλαβαίνόμαστε καλύτερα. Όταν λέτε ότι έχουν εκτοξευθεί οι τιμές στις ζωοτροφές, αυτό έχει να κάνει με την επάρκειά τους ή είναι μόνο η τιμή η οποία έχει φύγει στα ύψη? Για τι ποσά μιλάμε, για ποιες ζωοτροφές? Μιλάμε για ό,τι έχει να κάνει με ζωοτροφές στα εγωπρόβατα, στα σιτηρά, στα τριφύλια, στα άχυρα. Όλα αυτά έχουν εκτοξευθεί, έχουν πάρει διπλάσια τιμή από ό,τι ήταν στην περσινή ακριβώς τέτοια εποχή. Δηλαδή ναι. Πέρσι τέτοια εποχή αγοράζαμε καλαμπόκι 18 με 20 λεπτά. Αυτή τη στιγμή αγοράζουμε καλαμπόκι από 38 μέχρι 40 λεπτά. Διπλάσια. Το σιτάρι, το κτηνοτροφικό, πέρσι το αγοράζαμε γύρω στα 16 με 17 λεπτά. Φέτος έχει και αυτό γύρω στα 40. Το κριθάρι επίσης. Οι πρώτες ύλες. Ναι. Η σόγια, η οποία είναι ας πούμε ένα από τους βασικότερους, μία από τις βασικότερες ζωοτροφή που δίνουν οι εντατικές μονάδες, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα 67 λεπτά και δεν έχει φρένο, δεν σταματάει. Ναι. Ο λόγος ενεργειακός? Ο λόγος είναι ότι πάρα πολλοί μεγαλέμποροι τα είχαν κλείσει στις αποθήκες τους και αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι δεν υπάρχει επάρκεια στους κτηνοτρόφους οικονομική, εκτόξευσαν στις τιμές στο Θεό. Και έτσι οι κτηνοτρόφοι για ακόμη μια φορά δεν μπορούν να αγοράσουν πρώτη σύνδεση για να κάνουν τη ζωοτροφή με τον εκβιασμό των μεγαλοεμπόρων. Έτσι. Δεν φταίει ο πόλεμος της Ουκρανίας από αυτό που μου λέτε, αυτό καταλαβαίνω. Όχι, εγώ λέω ότι φταίει η πολιτική, όχι ο πόλεμος. Ο πόλεμος φταίει για άλλα ζητήματα, για το ζήτημα της ενέργειας, το οποίο και αυτό το πληρώνουμε, ας πούμε, τρεις φορές πάνω από ό,τι πληρώναμε πέρσι. Εγώ στη μονάδα μου πέρσι έγινα 400 με 450 ευρώ το μήνα. Αυτό το μήνα μου ήρθε ρεύμα 1.126 ευρώ. Επί τρία. Επί τρία, ναι. Μάλιστα. Επί δύο οι ζωοτροφές, επί τρία η ενέργεια, καταπληκτικά. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε στη Λιανική να αρχίζουν οι τιμές να πετάνε και έτσι όπως μου τα λέτε, άμα σας ρωτήσω, θα μου πείτε ότι είναι και λίγη η τιμή της Λιανικής. Θα έπρεπε να είναι πιο ψηλά. Σύμφωνα με τις αυξήσεις που έχουν πάρει οι πρώτες ύλες, ναι, οι αυξήσεις στο καλάδι της νοικοκυράς, όπως το βλέπω εγώ, έτσι, θεωρώ ότι είναι ακόμα σε λογικά επίπεδα. Μάλιστα. Αυτά τα λογικά επίπεδα όμως το μέσο νοικοκυριό δυσκολεύεται να τα αγοράσει και στο τέλος... Ναι, ακριβώς. Και στο τέλος δεν ξέρω ποιος θα μπορεί να αγοράσει τα προϊόντα. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν απασχολεί μόνο εσάς τους δημοσιογράφους, απασχολεί και εμάς τους παραγωγούς, γιατί λέμε αν και εμείς πουλήσουμε γάλα στη διπλή τιμή από ό,τι πουλούσαμε πέρσι, γιατί μέσα σε αυτό εμείς αναγκαζόμαστε να αυξήσουμε και τις
οι δαπάνες όσον αφορά το προσωπικό. Γιατί και το προσωπικό μας στην Ελλάδα ζει. Ναι. Θέλουν αύξηση. Οπότε δεν μπορούμε να τους αρνηθούμε, γιατί δεν έχουμε επιλογές αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και αυτό όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα. Δεν έρχεται να ασχοληθεί κανένας νέος ή κανένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει ένα μεροκάματο. Ναι. Δεν θα έρθει στην πρωτογενή τομέα. Άρα λοιπόν, αν βρεθεί προσωπικό, πού να τα αφήσει να φύγει? Ακριβώς, και αναγκαζόμαστε να δώσουμε αύξηση και το προσωπικό. Καταπληκτικά. Δηλαδή, όλη η αλυσίδα είναι εγκλωβισμένη. Όλοι εγκλωβισμένοι είμαστε. Να δούμε τι άκρη θα βγάλουμε. Να δούμε εγώ λίγο. Είναι καλωστημένο σχέδιο. Καλωστημένο σχέδιο. Ναι. Με απότερο τώρα, στόχο. Χωρίς να θέλω να γίνω κι εγώ σαν μερικούς που στην ουσία προφητεύουν πολέμους και είναι και λίγο έτσι εκτός πραγματικότητας, αλλά θεωρώ ότι επίτηδες γίνεται κάτι τέτοιο για να φτωχοποιηθεί ακόμα περισσότερο η κοινωνία. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει σχέδιο. Πάντως εσείς το ξέρετε γιατί είστε του πρωτογενού τομέα, ότι στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε την κυριολεξία του φαινομένου. Να δούμε λίγο τις παρεμβάσεις τις κυβερνητικές, αν θα πάρετε ανάσα, παραδείγματος χάρη, το 4% του τζίρου για τις ζωοτροφές που ανακοίνωσε το Οικονομικό Επιτελείο, ή ειδικός φόρος κατανάλωσης 0 για το καύσιμο καθ' όλη τη διάρκεια του 2022, είναι μια ανάσα? Θα γίνει κάτι με αυτά? Όσο αφορά το 4%, εγώ δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα, γιατί μας είπαν στην αρχή για 7%. Οι τρεις πρώτοι μήνες του 2022 θα είναι οι μήνες οι οποίοι θα πάρθουν, ας πούμε, μέση όρη, και θα βγει περίπου ένας συντελεστής για να μπορέσουν να βγάλουν αυτό το 4, αυτό το 7% που μας είχαν προαναγγείλει. Τώρα μας το πήγαν στα 4 και μας είπαν τους τρεις τελευταίους του 2021. Κοιτάξτε να δείτε, τους τρεις τελευταίους μήνες του 2021 η παραγωγή στα γάλατα και στα κρέατα στους εγωπροβατοτρόφους είναι ελαχιστότατη, γιατί οι γένες, ας πούμε, ξεκινάνε μέσα στον Οκτώβριο-Νοέμβριο, οπότε η παραγωγή θα ξεκινήσει περίπου τα Χριστούγεννα. Συνεπώς δεν υπάρχει πραγματική εικόνα, έτσι. Δεν είναι η πραγματική εικόνα εκείνη την εποχή, γιατί το κοπάδι έχει μέσα αρνιά, δεν μπορείς να βγάλεις ένα τζίρο για να πεις ότι εκείνος ο τζίρος είναι ικανοποιητικός για να καλύψει κάποια έξοδα. Ναι. Αναμένουμε και βλέπουμε και τη συνέχεια πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ναι, συμφωνώ, είναι ένα πολύ καλό μέτρο για να μηδενιστεί. Βασικά, εμείς η πρότασή μας ήταν, η πρόταση της Πανελλήνιας Ένωσης ήταν για αγροτικό πετρέλαιο βάσει των τιμολογίων των οποίων παρουσιάζει ο κάθε παραγωγός, και όχι βάσει ενός συντελεστή το οποίο θα μοιραστεί σύμφωνα με τις επιδοτήσεις οποίες παίρνουν. Ναι. Είναι ένα κρυφό σημείο το οποίο και εσείς που δεν είστε, ας πούμε, παραγωγός, μπορεί κάποια στιγμή να έχετε δηλωμένες 100 στρέμματα ελιές και να πάρετε και εσείς επιστροφή φόρου πετρελαίου. Είναι λίγο παράτολμο δηλαδή το πώς θα μοιραστεί αυτό το μέτρο. Μάλλον πώς θα γίνει η εκτέλεσή του. Αντιλαμβάνομαι τα ερωτηματικά σας. Τελευταίο δικό μου για τη σημερινή μας συζήτηση. Δεν μπορεί να μην μπουν στο κάδρο και τα αμνοερήφια τώρα που πάμε για Πάσχα, αφού όλα πετάνε. Μάλλον πετάει και τα αρνί και το κατσίκι. Νομίζω είναι λογικό και επόμενο, έτσι. Θα πετάξει. Θα σας δώσω ένα μέτρο. Πέρσι τέτοια εποχή οι κτηνοτρόφοι, δηλαδή ένα μήνα πριν το Πάσχα, σφάζανε περίπου στα 4 ευρώ. Αυτή τη στιγμή το αρνάκι και το κατσικάκι φεύγει από τις κτηνοτροφικές μονάδες σε όποιες έχουν. Προσοχή. Εδώ είναι τίθεται ζήτημα επάρκειας δηλαδή. Ξεκάθαρα. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Και εγώ θα σας βάλω και ακόμη ένα λίγο παρακάτω μέσα στο καλοκαίρι, ότι δεν θα υπάρχει επάρκεια προϊόντων του πρωτογενούς τομέα γενικότερα. Αλλά ας μιλήσουμε καλύτερα για το αρνάκι και το κατσικάκι, το οποίο το έχουμε. Ναι. Πέρσι πουλούσαμε αυτή την εποχή 4 ευρώ, αυτή τη στιγμή πουλάμε 7. Μάλιστα. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε.
Έχει, γιατί πέρσι η τιμή έφτασε μέχρι τα 8 ευρώ. Mm-hmm. Που υπήρχε μια σχετική επάρκεια, έτσι. Να. Υπήρχε μια σχετική επάρκεια. Καλύφθηκαν οι ανάγκες, ας πούμε, των κρεοπολίων και των μεγάλων μάρκετ των οποίων αγοράζουν από εμάς. Μάλιστα. Κύριε Βογιατζή, τα λέμε και πάλι σύντομα, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Στα της πανδημίας, γιατί και εδώ η πληγή σαν να έχει αρχίσει να μεγαλώνει, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο είναι 27.490 και μάλιστα σε μόλις 113.940 τεστ ανίχνευσης. Μιλάμε για μια αναλογία 1 στα 4 θετικό. Περισσότερα από 10.000 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική. 2.634 στη Θεσσαλονίκη, 331 στην Ιμαθία, 154 στο Κιλκής, 278 στην Πέλα, 200 στην Πιερία, 382 στις Σέρες και 197 στη Χαλκιδική. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 342. Οι 201 είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι, με διάμεση ηλικία τα 70 έτη και το 90,9% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα. Οι εισαγωγές νέων ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία της Επικράτειας ήταν ιδιαίτερα αυξημένες το τελευταίο 24ωρο. 441. Οι νέες απώλειες 73 και από την έναρξη της πανδημίας συνολικά 27.341. Το 95,3% των θανόντων είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Στο αστυνομικό δελτίο, θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα τουλάχιστον 8 ατόμων έπεσε χθες 36χρονος ποδοσφαιριστής στο Πολύκαστρο Κιλκής. Ο 36χρονος ενεπλάκησε επεισόδιο με 29χρονο αντίπαλο ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια αγώνα τοπικού πρωταθλήματος. Μετά το τέλος του αγώνα, ομάδα ατόμων έστησε καρτέρι στον 36χρονο και τον ξυλοκόπησε αγρίως. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή του Κιλκής από αστυνομικούς του Γραφείου Ασφαλείας του Τμήματος της Παιωνίας 6 ημεδαποί άνδρες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας, σύσταση συμμορίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε συμπεριλαμβάνεται ακόμη ένα ημεδαπός άνδρας, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Επίσης, σε βάρος του 36χρονου θύματος σχηματίστηκε δικογραφία μετά από καταγγελία από έναν από τους συλληφθέντες για την επίθεση σε βάρος του με μαχαίρι, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει. Στο σημείο όντως, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι. Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκής. Ψηφιακά θα είναι πλέον τα πρόστιμα που θα εκδίδουν οι ελεγκτές του ΟΑΣΤ στους παραβάτες, οι οποίοι δεν έχουν ή δεν ακυρώνουν το εισιτήριό τους. Παράλληλα, ο οργανισμός ξεκινά καμπάνια ευαισθητοποίησης σχετικά με την εισιτηριοδιαφυγή, με την οποία θα ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με την ορθή χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών. Καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό μπλοκάκι με το οποίο οι ελεγκτές του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης επέβαλαν επί δεκαετίες πρόστιμα στους επιβάτες που δεν επικύρωναν ή δεν εξέδιδαν εισιτήριο στα λεωφορεία. Το μπλοκάκι αντικαθίσταται από έξυπνα κινητά τηλέφωνα με ασύρματο εκτυπωτή και πλέον τα πρόστιμα θα καταγράφονται ψηφιακά και θα γίνεται επιτόπου η εκτύπωση της απόδειξης προς τους παραβάτες. Έχουμε τον πρώτο κύκλο σεμιναρίων και παραλαβής των νέων συσκευών ελέγχου και επιβολής προστήμων. Είναι ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά, smartphone, το οποίο συνοδεύεται από έναν φορητό εκτυπωτή και μπορεί ο ελεγκτής να επιβάλλει το πρόστιμο έτσι και να το εκτυπώσει. Αυτές τις μέρες, οι ελεγκτές κομίστρου παραλαμβάνουν κατά ομάδες τις ηλεκτρονικές συσκευές και ενημερώνονται για τον τρόπο χρήσης τους. Έχουμε 50 νέες συσκευές, οι οποίες έχουμε δώσει και 12 παλαιότερα σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα που υπήρχε και τώρα επεκτείνεται και στους υπόλοιπους ελεγκτές. Όλες οι συσκευές θα διατεθούν. Η ψηφιακή καταγραφή των προστήμων εντάσσεται σε μια συνολικότερη διαδικασία αναδιάρθρωσης και εξυγχρονισμού του τμήματος ελέγχου κομίστρου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, ο ΟΑΣΤ έχει προχωρήσει στην αριθμητική ενίσχυση των ελεγκτών, στην εκπαίδευση των ελεγκτών για τη διαδικασία των ελέγχων,
στην εισαγωγή του μέτρου των στάσιμων ελεγκτών σε τερματικούς σταθμούς, καθώς και καθ' όλη τη διάρκεια του δρομολογίου συγκεκριμένων λεωφοριακών γραμμών, οι οποίες εναλλάσσονται. Εξάλλου, αυτό το χρονικό διάστημα, ο ΑΣΤ εγκαθιστά στα λεωφορεία ειδικά διαχωριστικά μεταξύ των οδηγών και του επιβατικού κοινού, ενέργεια η οποία θα οδηγήσει στο άνοιγμα και τη χρήση της μπροστινής πόρτας. Στόχος είναι μελλοντικά οι επιβάτες να επιβιβάζονται στα λεωφορεία αποκλειστικά από την μπροστινή πόρτα, ώστε και ο οδηγός να είναι σε θέση να ελέγχει αν γίνεται έκδοση ή επικύρωση εισιτηρίου ή αν ο επιβάτης διαθέτει κάρτα απεριορίστων διαδρομών. Η αποκλειστική χρήση της μπροστινής πόρτας, που σε πρώτη φάση θα γίνει πιλωτικά, χρονολογείται στο τέλος της άνοιξης και σε κάθε περίπτωση συναρτάται από την εξέλιξη της πανδημίας. Στο πλαίσιο της προσπάθειας ευαισθητοποίησης του επιβατικού κοινού για την ορθή χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών και την καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής, ο ΑΣΤ προχωρά σε ενημερωτική καμπάνια. Οι μοδίστρες αγάπης, εθελόντριες γυναίκες που ασχολούνται με τη ραπτική και έχουν δημιουργήσει την ομάδα Το Ακούραστο Βελόνι, έκαναν πράξη την υπόσχεσή τους, καθώς έφτιαξαν σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλη ποσότητα από σκουφάκια, κουβέρτες και πετσέτες, είδη τα οποία θα δοθούν σε προσφυγόπουλα της Ουκρανίας που έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα. Μάλιστα, οι κυρίες αυτές από Το Ακούραστο Βελόνι έχουν υποσχεθεί να φτιάξουν όσες περισσότερες ουκρανικές σημαίες μπορούν, αφού η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη. Σκουφάκια, κουβέρτες, πετσέτες, έτοιμα να δοθούν στα προσφυγόπουλα της Ουκρανίας, τα οποία έχουν έρθει στη χώρα μας, αναζητώντας καταφύγιο μακριά από τη φρίκη του πολέμου. Το Ακούραστο Βελόνι έκανε την υπόσχεσή του πράξη. Εργάστηκε σκληρά και κατάφερε μέσα σε λίγες ημέρες να ετοιμάσει κουβέρτες, σκουφάκια και πετσέτες. Οι μοδίστρες αγάπης, οι εθελόντριες γυναίκες που δημιούργησαν την ομάδα Το Ακούραστο Βελόνι, παρέδωσαν τα πολύτιμα δώρα τους στα μέλη της Ουκρανικής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη, ελπίζοντας γρήγορα να ζεστάνουν τα παιδιά που βρέθηκαν από τη μία μέρα στην άλλη στον δρόμο. Έχουν επικοινωνήσει μαζί μας και προχτές μας φέρανε αυτά τα πράγματα, κουβερτούλες και κάτι πλεκτά. Είναι γυναίκες εθελόντριες, με την ιδρύτρια η Κική Τσιχίτη, που μεταξύ τους οργανωτήκαν και αφιερώνουν χρόνο για να φτιάξουν με τα χέρια τις οι γυναίκες που ασχολούνται με την ραπτική, φτιάχνουν πράγματα για να βοηθάνε στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Η κυρία Αλεξάνδρα Τσιούμπεκ, που ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη εδώ και 9 χρόνια και εκπροσωπεί την οργάνωση Ουκρανοελληνικής Πρωτοβουλίας, δεν κρύβει τη χαρά και τη συγκίνησή της για τα τόσο όμορφα δώρα που έφτιαξαν για τα παιδιά τους οι κυρίες από Το Ακούραστο Βελόνι, λέγοντας πως όλη αυτή η προσπάθεια έγινε με μεγάλη αγάπη και αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο αλλά και ανάγκη. Μάλιστα, όπως δηλώνει, ελπίζει την αγάπη αυτή να την κουβαλούν επάνω τους τα προσφυγόπουλα. Ό,τι μπορεί να φτιαχτεί με ύφασμα, να ραφτεί, αυτοί αναλάβουν και προσφέρουν στους ανθρώπους την δουλειά τους. Τι φτιάξανε και φέραν σε εσάς εδώ? Ήταν η δική τους πρωτοβουλία για την αρχή. Μας φτιάχνανε κουβερτούλες, κάτι πλεκτά σκουφάκια και πετσέτες. Έχουμε ολοκένουργιες πετσέτες για να προσφέρουμε στους ανθρώπους που έρχονται, για τους πρόσφυγες που έρχονται και μένουν εδώ. Έρχονται με μικρές τζαντούλες, δεν έχουν πολλά πράγματα δικά τους και έχουν ανάγκη από αυτά τα πράγματα. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετείχαν 10 γυναίκες, καθώς έπρεπε άμεσα να παραδοθούν οι κουβέρτες και τα σκουφάκια. Παράλληλα, Το Ακούραστο Βελόνι έχει βάλει στόχο να φτιάξει όσες περισσότερες ουκρανικές σημαίες μπορεί, κάθε μεγέθους, αφού, όπως εξηγεί η κυρία Αλεξάνδρα, η ζήτηση είναι τεράστια. Με τις εθελόντριες ήδη να έχουν βάλει μπρος τις γραπτικές μηχανές τους για να φέρουν και αυτή την αποστολή γρήγορα εις πέρας. Δεν περιμέναμε πραγματικά, ήταν πολύ συγκινητικό. Και το πρώτο που μας ήρθε στο μυαλό είναι οι σημαίες, ουκρανικές σημαίες. Επειδή κάθε μέρα στην πλατεία Αριστοτέλους βρισκόμαστε για διαμαρτυρία μας και έρχονται πιο συχνά τώρα οι Έλληνες και μας ρωτάνε πού μπορούν να βρουν την ουκρανική σημαία. Οι γυναίκες από Το Ακούραστο Βελόνι να μας προσφέρουν και αυτή την βοήθεια με τις σημαίες. Αυτή ήταν το ζήτημά μας, ας πούμε, για την αρχή. Υπενθυμίζεται πως στην ομάδα Το Ακούραστο Βελόνι, που δημιουργήθηκε πριν από έναν χρόνο, έχουν εγγραφεί περίπου 110 γυναίκες, αλλά ο βασικός και σταθερά ενεργός πυρήνας είναι περίπου 20 με 30 μέλη. Οι κυρίες που συμμετέχουν είναι από διάφορες πόλεις της Ελλάδας και, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνούν και συντονίζουν όλη τη διαδικασία. Δεν είναι η δουλειά τους, δεν είναι κάποια οργάνωση που έχει ένα χώρο, έχει γραφείο, έχει εργαστήριο, έχει δυνατότητες. Όχι, είναι απλές γυναίκες
μαμάδες που κάθονται στο σπίτι, έχουν δικές τους δουλειές, έχουν δικές τους υποχρεώσεις και βρίσκουν ελεύθερο χρόνο, έστω και λίγο για μια ώρα κάθε μέρα, να ασχοληθούν με αυτή την ωραία κίνηση, ναι, να προσφέρουν. Οι εθελόντρες ασχολούνται στην πλειοψηφία τους ερασιτεχνικά με τριαπτική και συμμετέχουν φτιάχνοντας διάφορες κατασκευές από ύφασμα που έχουν συμφωνήσει. Κάποιες άλλες βοηθούν στη συγκέντρωση και το πακετάρισμα των ειδών, άλλες στην παράδοσή τους. Υπάρχουν επίσης και αρκετοί άνθρωποι, κυρίως φίλοι μελών αλλά και επιχειρήσεις, που δεν ασχολούνται με τριαπτική, αλλά προσφέρονται να βοηθήσουν με άλλους τρόπους, δορίζουν υφάσματα και υλικά για πακετάρισμα ή στέλνουν δώρα για τα παιδιά, τα οποία παραδίδουν οι εξαιρετικές αυτές μοδίστρες αγάπης μαζί με τις κατασκευές τους. Θα ακολουθήσει αμέσως τώρα η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό και στις 10 στους απέναντι ο Φόντας Μπαραλιάκος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Πιερία και ο πρώην υπουργός Σταύρος Κοντονής. Εμείς αφού σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας και σήμερα το βράδυ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9.